προστασία. Χωρίς αφού έχει πει ο κύριος Μανιαδάκης ποιοι είναι. Που τους έχει δώσει η ελληνική δικαιοσύνη και προβλέπεται από το δικαστήριο. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από την ελληνική νομοθεσία η οποία έχει περάσει διάφορα. Έχει να φοβάται. Εσείς είστε μέλος της προανακριτικής. Έχει να φοβάται κάτι από εσάς ο κύριος Σαράφης ή η κυρία Κελέση. Ή από τους άλλους βουλευτές. Και μάλιστα το ενδιαφέρει και λεπτό, κύριε Μαρκόπουλε. Αυτού του τύπου η λογική. Δεν θα εξεταστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαρκόπουλε, παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Ραγκούση. Αυτή η λογική που περιλαμβάνεται σε όσον αφορά τους δημοσιογράφους, εύλογα δημοσιογραφικά ερωτηματικά. Όσον αφορά όμως μέλη της προανακριτικής και δει την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτή η λογική δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος δικαίου. Αυτό ανήκει στη σικελική λογική, στη λογική της μαφίας. Υπάρχει νομοθεσία. Ναι. Υπάρχει καθεστώς. Στη νομοθεσία. Υπάρχει νομικός πολιτισμός. Σύμφωνα με αυτόν. Στη νομοθεσία. Για να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Κούτρα. Όχι, να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ναι, να το καταλάβουν. Για να αντιμετωπίσουν βαριά εγκλήματα διαφθοράς. Ναι. Κυρίως πολιτικών προσώπων, μάλιστα, κρατικών αξιωματούχων, ακόμη και επιχειρηματιών ή οικονομικών παραγόντων. Ναι. Έχει θεσμοθετηθεί η διαδικασία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, τον πολιτισμένο κόσμο. Του προστατευόμενου μάρτυρα. Του προστατευόμενου που σου δίνει ποια δυνατότητα να σε ξέρουν οι εισαγγελείς ποιος είσαι, αλλά μην σε να σε έχουν κρίνει οι εισαγγελείς για το αν είσαι αξιόπιστος. Και εμείς εισαγγελείς είμαστε, κύριε Ραγκούση. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα. Απεκδίεστε το ρόλο σας, μειώνεστε, είσαστε κάτι λιγότερο από τον κύριο Σοφουλάκη, εσείς ή εγώ. Αυτό, κύριε, εμείς είμαστε και κερδισμένοι από το λαό. Αυτό, κύριε Μαρκόπουλε. Εσάς σας ψήφισαν χιλιάδες, εμένα με ψήφισαν χιλιάδες. Δηλαδή, ο κύριος Σοφουλάκης έχει περισσότερο δικαίωμα από εμάς τους δύο να ρωτήσουμε. Αυτός δεν το καταλαβαίνω. Δικαίωμα. Αισθάνεστε μειονεκτικά που προς Θεού αλλή μόνο μην αισθάνεστε μειονεκτικά. Η απάντηση σε αυτό που λέτε, κύριε Μαρκόπουλε. Δημοκρατικά, με συγχωρείτε, κύριε Ραγκούση, επειδή έχετε μιλήσει και εγώ να μιλήσω και με όλη την εκτίμηση. Ναι, αλλά δεν έχετε τελειώσει. Τον διέκοψα εγώ, κύριε Μαρκόπουλε. Εδώ είναι σαν να λέτε στον ελληνικό λαό ότι οι εκλεγμένοι. Γιατί έχουμε ανακριτικό ρόλο εμείς οι δύο. Οι εκλεγμένοι ανακριτές από τον ελληνικό λαό είναι κάτι λιγότερο από τον κύριο Σοφουλάκη. Αισθάνεστε μειονεκτικά έναντι του κυρίου Σοφουλάκη. Δεν θέλετε να ρωτήσετε. Από αυτό που λέει ο κύριος Μαρκόπουλος. Περάσαμε ήδη στο σωστό στάδιο. Έχει ήδη φύγει ο κύριος Μαρκόπουλος από την ανακριβή θέση και άποψη σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς μας ότι δεν θέλουμε να καταθέσουν. Παραδέχτηκε εμέσως πλησαφώς ότι θέλουμε να καταθέσουν. Το μπλοκάρετε συνεχώς την προανακριτική. Είμαι μέσα, είστε μέσα. Και οι ίδιοι θα είχαν καταθέσει τα πραγματικά περιστατικά που γνωρίζουν, τα στοιχεία που διαθέτουν, εάν είχαν σεβαστεί ή της πλειοψηφίας, την νομοθεσία, χάρη στην οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του προστατευόμενου μάρτυρα. Ναι. Αυτό που επιδιώκουν λοιπόν δεν είναι να τους πάρουν τις καταθέσεις. Είναι να τους αποκαλύψουν. Έχει με άλλο πρόσωπο στην εξεταστική, να τους αποκαλύψουν. Οι άλλοι προστατευόμενοι. Να τους αποκαλύψουν τα πραγματικά τους ονόματα. Και άλλα πήγαινε στο Σοφουλάκη και έλεγε. Να τους αποκαλύψουν τα. Ο σκοπός τους είναι λοιπόν να τους αποκαλύψουν τα πραγματικά τους ονόματα για να τους δώσουν βορρά σε κάθε έναν που θέλει να τους τιμωρήσει και να τους εκδικηθεί. Αυτό που κάνει η σικελική μαφία. Μάλιστα. Αυτό θέλουν. Αυτό επιχειρούν. Δεν τους ενδιαφέρουν οι μαρτυρικές τους καταθέσεις και τα στοιχεία. Μα, κύριε Ραγκούση, θέλουν να τους υπερασπιζόσαστε φυγά. Κύριε Μαρκόπουλε! Παρακαλώ όμως! Παρακαλώ, δεν θα μας χαρακτηρίζει η σικελική μαφία! Εγώ την αυτοί που υπερασπίζονται έναν φυγά μάλιστα, από χθες το μεσημέρι, υπερασπίζεστε φυγά! Έναν παλαιοκόστα ουσιαστικά! Η σικελική μαφία. Ο παλαιοκόστας ήταν φυγάς! Αυτά τα πείτε στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Και ο πρόεδρός σας. Τους έχει δώσει. Τι δουλειά έχει ο Τσίπρας! Ο κύριε Μαρκόπουλε, μπορούμε να ερευνήσουμε λίγο. Εξωθεσμική παρέμβαση Τσίπρα είναι αυτό. Γιατί πάει και το πρώην Πρωθυπουργό στη διαδικασία τη προανακριτική για να υπερασπιστεί ένα φυγά. Κύριε Μαρκόπουλε, κύριε Μαρκόπουλε, μπορούμε σας παρακαλώ. Απάντηση, κύριε Ραγκούση. Κύριε Ραγκούση, απάντηση. Το πρόβλημα τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη λοιπόν και του κυρίου Σαμαρά είναι ότι τελικά αποδεικνύεται ότι δεν έχουν τη διάθεση να φτιάξουν στην Ελλάδα επιτελικό κράτος. Αλλά αυτό το οποίο οικοδομούν είναι σικελικό κράτος. Οικοδομούν σικελικό κράτος και όχι επιτελικό κράτος. Να κάνω ένα ερώτημα. Εμείς τους αρχιτές της εξουσίας δεν θέλουμε να φτιάξουμε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Για να συνεχίσω λοιπόν, σας έλεγα
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προσέξτε, μάλιστα, η οποία θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά το 2001. Μάλιστα. Μετά η επόμενη νομοθετική παρέμβαση έγινε το 10, μετά το 14 και μετά το 16. Μάλιστα. Όλες οι κυβερνήσεις. Το... Χάρη σε όλες τις κυβερνήσεις, ναι, υπάρχει το καθεστώς των προστατευμένων μαρτύρων. Σύμφωνα με αυτό, μπορεί αν κάποιος κριθεί από τη δικαιοσύνη, ναι, ότι είναι αξιόπιστος και έχει στοιχεία να εισφέρει για την αποκάλυψη, ναι, σκανδάλου, ναι, να επαχθεί σε αυτό το καθεστώς. Από την ώρα που υπάγεται. Αν είναι αξιόπιστος, δεν πειράζει. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Η δικαιοσύνη, αν πει ότι είναι αξιόπιστος. Αυτό που θέλουμε, ναι, κύριε Κούτρα, ως, ναι, προανακριτική επιτροπή, είναι να έρθουν όλοι να καταθέσουν. Μάλιστα. Ό,τι έχουν να πούν να το πούν. Ναι. Ό,τι στοιχεία έχουν αρκεί να εισφέρουν. Να εισφέρουν. Όταν είναι προστατευόμενοι, αρκεί, ναι, να τηρηθεί ο νόμος. Ναι. Ο νόμος μας ενδιαφέρει να τηρηθεί. Όταν προσπαθούν αυτές τις μεθόδους, με αυτές τις μεθόδους, όταν προσπαθούν να μην αφήγουμε. Μα δεν κάνει μόνο. Κύριε Μαρκοπλέ, τόση ώρα μιλάτε. Όταν προσπαθούν να άρουν το καθεστώς προστασίας αυτούς τους μάρτυρες, στην πραγματικότητα προσπαθούν να παραβιάσουν τον νόμο. Δεν τους ενδιαφέρει η αποκάλυψη της αλήθειας. Ο λόγος τώρα απάντηση, κύριε Μαρκόπουλε. Ο λόγος τον κύριε Μαρκόπουλε. Για αυτό και μπορούμε. Τον νόμο τον έχουν κάνει σε αυτή τη χώρα τα τελευταία χρόνια διάφοροι ακορντεόν. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα και το Σύνταγμα και να πάμε να εξετάσουμε. Αυτή η προανακριτική... Εάν λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνονται μειονεκτικά έναντι των εισαγγελικών λειτουργών, εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Γι' αυτό που λέει το ΠΑΠΑ, το κουκουέ, κύριε Ραγκούση. Το κουκουέ είναι συγγενική μαφία. Το καθήκον σας θα το κάνετε και θα αναλάβετε τις ευθύνες, το δίθεν καθήκον σας. Που θέλει να φύγουν οι κουκούλες. Αφήστε το κομμουνιστικό κόμμα. Δεν μιλάει τώρα για το κομμουνιστικό κόμμα. Το κουκουέ είναι συγγενική μαφία. Δεν ψήφισε κανέναν. Είχε σκληρότερη στάση από εμάς το κουκουέ. Και είπε να πέσουμε τα πρόσωπα και να τα δούμε. Θέλετε απάντηση σε αυτό που είπε το κουκουέ. Είναι ακροδεξιό το κουκουέ. Θέλετε απάντηση σε αυτό που ρωτάτε? Απαντήστε, κύριε Ραγκούση. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δεν έχει ψηφίσει κανένα από τους νόμους που προανέφερα. Τους έχετε ψηφίσει εσείς, τους έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τους έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ λοιπόν έχει μια πάγια σταθερή άποψη εναντίον του θεσμού των προστατευόμενων μαρτύρων. Εσείς είσαστε οι μόνοι οι οποίοι και ψηφίσατε τον νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες και όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί ο νόμος και αυτό έπληξε ή εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να πλήξει δικά σας στελέχη, μετατρέπετε το επιτελικό σας κράτος σε σικελικό κράτος. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και μεταξύ μας που λέμε να έρθουν να καταθέσουν, να τους πάρουμε ό,τι στοιχεία έχουν, να τους πάρουμε ό,τι μαρτυρίες καταθέσουν έχουν. Η μαφία, η κυβέρνηση, η αντίληψη αυτή, ναι, η αντίληψη αυτή που σας είπα προηγουμένως, κύριε Κούτρα, είναι σικελική αντίληψη, είναι εκδικητική αντίληψη. Ορίστε. Η μαφία, ξέρετε πώς λειτουργήσε. Τη βγάλαν τα εγκλήματα. Για το έχουν ακουστεί στην προανακριτική για να δούμε τους πραγματικούς και δεν δείχνω τον κύριο Ραγκούση. Έχει χάρη που δεν μπορώ να μιλήσω. Για να δούμε τι υπόθηκε. Άρα είναι η υπόλοιπη μαφία και σαν ξέρω δύο. Εσείς οι δύο δεν είστε μαφία, λοιπόν. Είναι θέμα αντίληψη, κύριε Κούτρα. Τελειώνουμε τώρα. Καταγγέλλονται από εισαγγελικού λειτουργού και μένω εδώ γιατί δεν μπορώ. Σωστά δεσμεύεστε. Η μαφία λοιπόν όταν τη βγάλαν τα εγκλήματα, τι έκανε, πήγε και καθάρισε τους εισαγγελείς, τους καθάρισε, τους εκτέλεσε. Που τους οδήγησαν στο δικαστήριο, τους μάρτυρες, σκοτώσαν τους μάρτυρες και τους βουλευτές. Η συγκεκριμένη μαφία σκότωνε τους πάντες και πάει στα εγκλήματα. Κύριε Ραγκούση, κλείνοντας, αλλά δεν μπορείτε να το πείτε, οι πέντε εισαγγελίες που έχουν πάει στην προανακριτική, τι είναι? Αυτό υπάγεται εδώ που σας προσέξτε, προσέξτε και εξελιχθείτε στους αυτοφοράντες.